Προδίδεται η εκκίνηση για την τρίτη υποδρομή. Θα σκοντάψει ο Βαράν και θα χάσει λίγο έδαφος. Ο Λιτός Βίος πετάγεται, θέλει να οδηγήσει. Έρχεται στην συνέχεια από την εσωτερική και ο Ατίλας πιο έξω. Όμως γρήγορα βελτιώνεται και ο Ατρέγιου. Ο Ατίλας από την εσωτερική κρατά το κεφάλι. Έχει τον Λιτό Βίο δίπλα του και πιο έξω τώρα ο Ατρέγιου, ο οποίος θέλει να διεκδικήσει ακόμη και την πρωτοπορία. Βελτιώνεται και ο Inherent Vice. Περνά στην τέταρτη θέση, προσπερνώντας τον Cisco Boy. Ακόμα πιο πίσω είναι ο Gachi Champion. Στην επόμενη θέση ο Βαράν, ενώ Φλάου το έχει μείνει αρκετά πίσω. Είναι στην πρώτη τελευταία θέση, τελευταίο σε απόσταση ο Νάσμι. Ο Ατρέγιου, συνεχίζοντας απ' έξω το σημείο των 600 μέτρων, πιάνει τους δύο μοστάβλους και θέλει να προηγηθεί. Υποπίεση συνεχώς ο Ατρέγιου, να δούμε πόσο μπορεί να αντέξει. Βελτιώνεται συνεχώς πάντα και ο Inferent Vice απ' έξω, θέλοντας να πλησιάσει. Μπήκαμε στην τελική ευθεία και ο Ατρέγιου πλέον παίρνει μια διαφορά από το Λιτό Βίο που παλεύει εσωτερικά του. Ατρέγιου και Λιτός Βίος, ο Cisco Boy έρχεται συνεχώς μαζί με τον Inherent Vice, διεκδικώντας πίσω την θέση από τον Ατρέγιου, την ώρα που ο Ατρέγιου έχει ξεκαθαρίσει και έχει πάρει μεγάλη διαφορά. Η μάχη για την δεύτερη θέση επιμένει από μέσω Λιτός Βίος, Inherent Vice απ' έξω και ο Cisco Boy διεκδικεί κάτι καλύτερο και αυτός από την εσωτερική πάνω στο ταμπλό και οι τρεις. Ίσως από μέσα να έμεινε ο Λιτός Βίος μπροστά από τον Inherent Vice, κοντά βέβαια και ο Cisco Boy. Εδώ βλέπουμε πολύ δύσκολη άφηξη. Inherent Vice απ' έξω, από μέσα ο Λιτός Βίος, ανάμεσά τους ο Cisco Boy. Λοιπόν, και είναι πάμε μαζί μας ο κύριος Γεωργίου και ο κύριος Κρεπετός. Συγχαρητήρια και στους δύο. Κύριε Γεωργίου, να ξεκινήσουμε με εσάς. Επέστρεψες νίκες, επέστρεψε πολύ δυνατός, με σαρωτική ουσιαστικά νίκη. Δεν επηρεάστηκε ούτε από τα κιλά του. Ήταν στα υπέρ του και το εξωτερικό start, φαντάζομαι. Δεν πιστεύω ότι είναι στα υπέρ του το εξωτερικό start. Στα υπέρ του έχει ότι είναι ένα άλογο που έχει τη δυνατότητα, είτε τρέχει 1200 είτε 1400, μόλις επιβάλλει το ρυθμό του, διαλάει τους αντιπάλους. Δεν μπορεί, αυτό που κάνει αυτό το άλογο, έχω χρόνια να το δω. Δηλαδή να φεύγει 1200 φουλ ή 1400 φουλ και να μην σταματάει πουθενά, γερό να το έχει ο Θεός και ευελπιστούμε και σε πιο πολλά πράγματα. Ωραία, να σας αφήσουμε γιατί έχετε... Να είστε καλά. Κύριε Σκρεπετέ, αποφάσισε να τα βάλει με τους σκληρούς και βγήκε νικητής. Τιμιότατος, θα έλεγα. Εσείς λέτε τίμιος μέχρι τώρα. Να σας πω, επειδή στην προηγούμενη συμμετοχή του είχε πολλές ατυχίες στο συγκεκριμένο άλογο και του στερήθηκε η νίκη, είχαμε την τύχη της σκληρώσεως στον start και το άλογο πήρε το ακραίο αριστερό κουτί εκκίνησης. Κατόπιν αυτού δόθηκαν οδηγίες στον Γιάννη τον Λαζαρίδη και στον Ατρέγιου να αγνοήσει παντελώς όλη την κούρσα, να τρέχει δεύτερη σβάρνα και να πάει all the way τη διαδρομή από το start μέχρι το finish. Και όποιος αντίπαλος μπορούσε να ανταπεξέλθει ή να αντισταθεί σε αυτόν τον τρόπο της διαδρομής, ας μας κέρδιζε και θα του δίναμε συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Κάτι μας είχατε πει για μεγάλες αποστάσεις. Τι γίνεται, ποιο είναι το πρόγραμμα για τη συνέχεια? Η σημερινή κούρσα είναι ένα μέρος από την προετοιμασία του για να τρέξει σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Νομίζω ότι σύντομα θα τον δούμε με αξιώσεις και σε αυτές. Έχει αντίπαλο, πιστεύετε? Και βέβαια έχει αντιπάλους. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να συναντιέται με τα καλύτερα άλογα του υποδρόμου. Κατόπιν αυτού, αυτός θα κάνει πάντα το καθήκον του, θα αποδίδει maximum και εφόσον οι αντίπαλοι είναι καλύτεροι από αυτόν, θα τους δίνουμε συγχαρητήρια. Ποιοι είναι οι αντίπαλοι αυτοί? Θα έλεγα ότι είναι η προηγούμενη κούρσα που έγινε και μερικά άλλα άλογα, τα οποία συμμετέχουν σε αυτή την κατηγορία που θα τρέχουμε από εδώ και πέρα.